Μία μάστιγα που σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο αποτελεί το κάπνισμα ένα διαχρονικό πρόβλημα με τις επιπτώσεις του να είναι αισθητές και στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2020, το 42% των Ελλήνων κάνει χρήση καπνικών προϊόντων και το 17% είναι πρώην καπνιστές. Ποσοστά πολύ υψηλότερα από αυτά των Ευρωπαίων που είναι 22 και 27% αντίστοιχα. Εγώ δεν καπνίζω, παιδάκι μου. Το έχω κόψει μετά που έβγαλα καρκίνο στο πνεύμα και το. Και δεν μπορούσα να αναπνεύσω, το κόψα. Και πώς το ξεκινήσατε? Από παιδάκι, για πλάκα. Από πλάκα, από τα παιδάκια τώρα έτσι. Καπνίζω γύρω στα 5 χρόνια. Και πώς το άρχισες? Στο σχολείο. Στο σχολείο. Ο περίγυρός σου δηλαδή ήταν κάπνιζε κι αυτό? Είναι πιο πολύ έτσι για πλάκα, ένα τσιγάρο από πίσω και κάπως έτσι πήγε. Δεν είναι καλό. Είναι εθισμός. Πόσα χρόνια είστε καπνιστής? Είμαι καπνιστής 20, αλλά έχω κάνει πολλές διακοπές. Κάπνιζα 65 χρόνια. Και πώς καταφέρετε και το κόψατε? Είπα μια μέρα, λέω, με πιάσε ο βήχας, είχα το φως μου, δεν μπόρεσα να αναπνεύσω, λέω. Τέλος το τσιγάρο. Πολλοί είναι οι καπνιστές που δεν έχουν καταφέρει να κόψουν αυτή την κακή συνήθεια και δυστυχώς το τσιγάρο αποτελεί για πολλά χρόνια μέρος της καθημερινότητάς τους. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά, καθώς τα ποσοστά μιας επιτυχημένης διακοπής του καπνίσματος είναι αρκετά χαμηλά, μόλις το 3 έως 5% όταν γίνεται με ατομική και μόνο προσπάθεια. Τα ποσοστά αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά ακόμη και όταν υπάρχει ιατρικός λόγος που επιβάλλει τη διακοπή καπνίσματος, καθώς αγγίζουν μόλις το 14%. Έχετε προσπαθήσει να το κόψετε? Πολλές φορές. Δεν τα καταφέρατε καμία? Μέχρι 2 χρόνια. Ίσα 55. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να το κόψετε? Έχω προσπαθήσει, μα δεν τα καταφέρνω. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να το κόψεις? Όχι. Διότι δεν μου δημιουργήσει πρόβλημα, δεν έχω προσπαθήσει ακόμα. Πιστεύω ότι πρέπει να φτάσω στο σημείο να μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή να νιώσω τον εαυτό μου ότι δεν ανταπεξέλθω όπως πρέπει και να φτάσω στο σημείο να το κόψω. Μου αρέσει και δεν. Ξέρετε όμως ότι κάνει κακό στην υγεία? Εδώ πέρα με 3 τσιγάρα γεμίζει. Το ξέρω ότι μου κάνει κακό. Ωστόσο, καπνιστές συμβουλεύουν τους συμπολίτες τους που δεν καπνίζουν να μην επιχειρήσουν καν να το δοκιμάσουν, καθώς είναι πολύ πιθανό να εγκλωβιστούν και αυτοί στον εθισμό του. Να μην το δοκιμάζουν, το κόψουν. Να μην επιχειρήσουν ούτε πολυελεκτρονικά, αυτά που βγαίνουν στον περίπτερα, τα έτσι, τα παφ, πουφ, πώς τα λένε. Αυτά είναι ο προθάλαμος για να ξεκινήσει το τσιγάρο σίγουρα. Ούτε να το δοκιμάζουν, να μην το βάζουν καθόλου στο στόμα τους, ούτε για πλάκα. Όλα για πλάκα ξεκινάνε και μετά δεν είναι πλάκα. Μετά έχει εθισμό. Έχω να δώσω μια συμβουλή. Όταν θέλεις, θέλεις. Θέλεις όμως. Όταν πεις δεν το κάνω, να μην το κάνεις. Να έχεις δηλαδή πείσμα, να έχεις πείσμα και να πεις είπα, είμαι άντρας, έχω λόγο. Είπα, δεν καπνίζω, δεν καπνίζω. Να μην αρχίσουν ποτέ. Γιατί άμα αρχίσουν είναι δύσκολο να κοπεί.